Λέει ρε Άβρα, τον γκολ μου λέει του ΠΑΟΚ το είδες. Λέω τι έγινε. Μου λέει δες το. Τη λέω τσέλα, περίμενε ρε, μισό λεπτάκι. Κάθομαι, κάθομαι, βάζω τα γυαλιά, τα είδα όλα. Ντάγκλας Αουγκούστο σπρώχνει αλλά Κόμπρα Κάι τον Άμυρο, τον Κολοβό, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα τι μάθαινω, κύριε Ραπτόπουλε, θέλω να μου το επιβεβαιώσει. Στο επόμενο, λέει Grace Anatomy, θα είναι ο κύριος Σιδηρόπουλος με την παρέα του. Μα δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Ρε Αβραμίδη. Δεν τρέπεστε λίγο. Ρε Αβραμίδη. Ρε δεν τρέπεστε λίγο. Σου κάνει ο Πας Γιάννενα από 0-2-2-2 και παραλέγω να γίνει και 3-2 και ασχολείσαι με το Σιδηρόπουλο. Μα είναι τώρα δυνατόν. Μα καταρχήν ασχολούμαι με το Σιδηρόπουλο. Ή ασχολείσαι με το Σιδηρόπουλο γιατί είναι τώρα η μάχη για την τρίτη-τέταρτη θέση. Διότι διαμορφώνει αποτέλεσμα. Διότι διαμορφώνει αποτέλεσμα. Κοιτάξτε εδώ. Τέτοιο πρόξιμο. Δηλαδή θα τα βλέπει τώρα ο καημένος ο νέος ιδιοκτήτης. Ο κύριος Καμίνσκι του Πανετολικού, για άλλη που ήρθα το κορόιδο εδώ πέρα. Ναι. Δεν τρέπω. Θα βλέπει ο Κόκαλης και γελάει με το Μαρινάκι. Ακούς τη σούπε. Άκου, Ραπτόπουλε. όταν δεν σε συμφέρει. Ναι. Ο Σοκράτης. Άκου εδώ. Επειδή είσαι ο ξάδερφος του Ιωάννη Μελισσανίδη. Άκου. Τι είπε το άκου. Ναι. Τι άκου. Κάνει ένα βιντεάκι στον Ραπτόπουλο TV. Το είδα, ναι. Ναι. Που την πέσα κάτι παόξιδες γιατί είπα ότι. Αδικήθηκε ο Πανετολικός. Τις ομάδες σας τις έχω γραμμένες όπως και τους προέδρους σας. Όλους. Σιγά μωρέ. Σιγά μωρέ που έχεις γραμμένους. Οπότε οπαδάκια, με μένα όχι. Αυτό το πράγμα που έγινε είναι γιατί ο κύριος Μπαλτάκος είναι με την ΑΚ και παίρνει και ο ΠΑΟΚ τα ψίχουλα. Αυτή είναι η ιστορία. Εσύ τι είσαι απ' έξω και γκρινιάζεις σαν το γατάκι που το δάκωσε ο σκύλος να πούμε. Ήταν το Κόκαλη. Ξέρεις πως καθόταν οι διαιτές στο Κόκαλη. Η τσίρλα του είχε φτάσει μέχρι τον Αστράγαλο. Μαρινάκης, το έχασε το έργο. Η αλήθεια, λοιπόν, είσαι τόσο σίγουρος. Να μην το είσαι σίγουρος. Είσαι λέει. Τόσο σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Είσαι τόσο σίγουρος. Βέβαια. Πώς δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή λες τι. Ότι δεν φοβούνται το Μαρινάκη, εννοείς οι διαιτητές. Εάν το φοβόντουσαν ούτε στην Καλυθέα του κάνανε τέτοια. Ούτε ο Σιδηρόπουλος θα σφύριζε το φάλου, τίποτα, θα το σεβόταν. Δεν το σέβονται το Μαρινάκι οι διαιτητές. Τον Πανετολικό δεν σεβάστηκαν, φίλε μου, δεν σεβάστηκαν τον Ολυμπιακό. Πώς. Τον Πανετολικό δεν το σέβεται κανένας. Τον Ατρόμητο, τα Γιάννα δεν το σέβεται κανένας. Α, έτσι. Τσιράκια των μεγάλων είναι αυτοί όλοι. Α, έτσι το πάμε. Όλοι τσιράκια των μεγάλων. Κανένας δεν είναι ανεξάρτητος. Κοίτα τον Κόκαλη. Μαρινάκης. Βγαίνει τώρα, κλαίει ο Νικολακόπουλος, κλαίει ο Βερβελές. Φυσικά θα κλαίει, αφού την ΕΠΟ δεν την έχει.